top-sport.gr. Από τη Δυτική Μακεδονία και για όλο τον κόσμο. Σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός που ξεκινάμε να παίζουμε. Για την ομάδα αυτός ο ενθουσιασμός είναι διπλός, γιατί είναι η πρώτη χρονιά στην οποία ανεβαίνει. Όλα τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουμε τη διάθεση να μπούμε και να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Και γενικά αυτό, περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα. Οι συνθήκες είναι λίγο περίεργες και πρωτόγνωρες, μπορώ να πω, γιατί δεν έχουμε συναντήσει άλλη φορά παρόμοια κατάσταση. Εντάξει, σίγουρα η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, θα το έλεγα. Θεωρώ ότι γίνεται καλή δουλειά, ότι καθημερινά στην προπόνηση δουλεύουμε ώστε να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στην παρούσα φάση και μέσα από τα παιχνίδια να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας. Με βάση την κατάσταση που είναι όντως πρωτόγνωρη για όλες τις ομάδες, η προετοιμασία που κάναμε κρίνεται απολύτως ικανοποιητική και οι παίχτες έχουν έρθει σε ένα επίπεδο πολύ καλό με βάση το χρονικό διάστημα που είχαμε να προετοιμαστούμε. Σίγουρα υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός σε όλες τις τάξεις της ομάδας, από τους παίχτες, το προπονητικό team και τη διοίκηση. Το μόνο λυπηρό σε όλη την κατάσταση θέλω να πω ότι είναι ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί να δει αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε. Είναι λυπηρό ότι και δεν θα δείτε και το μάτς ούτε τηλεοπτικά. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι η δύναμή μας, η στήριξή μας και ελπίζω να δώσει μια καλύτερη όθηση στους παίχτες μας. Σαν προπονητικό team έχουμε θέσει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ανάλογα την πορεία θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε την κατάσταση. Σίγουρα πάντα πάμε με αισιοδοξία, πίστη για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά πιστεύω. Ανυπομονούμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε την Κυριακή. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Με το λίγο χρόνο που είχαμε, που είναι το ίδιο για όλες τις ομάδες, θα παρουσιάσουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Όλα τα παιδιά δείχνουν όρεξη και βελτίωση κάθε μέρα στην προπόνηση και πιστεύω όλο αυτό θα βγει και μέσα στο γήπεδο και θα κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά και στο τέλος θα κάνουμε απολογισμό. Σίγουρα που έχουμε στόχους, πάντα πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους. Δεν θα πω εσωτερία, θα πω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα, άμα δεν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν θα πετύχεις. Οπότε πρέπει να στοχεύσουμε πάρα πολύ ψηλά, ώστε να σωθούμε, να το πω. Δεν το πω να σωθούμε, να στοχεύσουμε όσο ψηλότερα γίνεται και στο τέλος μετά να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. top-sport.gr. Από τη Δυτική Μακεδονία και για όλο τον κόσμο.